Και να πραγματοποιήσουμε μια πολιτική συζήτηση με φόντο τις εκλογές στις 21 του Μάη. Ξέρετε, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, έχουμε πειρά εκατέρωθεν και αυτό που αξίζει να πω και πρέπει να πω, όπως κάνω με την έναρξη σε κάθε πολιτική συζήτηση, είναι ότι οι συζητήσεις που πραγματοποιούμε έχουν ως επίκεντρο την Κρήτη, έχουν ως επίκεντρο την αναπτυξιακή τροχιά του νησιού, έχουν ως επίκεντρο προβλήματα και ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κριτικούς. Φιλοξενούμε σήμερα, εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα μου, κύριε Επιτροπάκη. Καλησπέρα σας, στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Την κυρία Χρυσάνθη Καμπουράκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την καλησπέρα, καλησπέρα μου, κυρία Καμπουράκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ θερμά. Και την κυρία Ελένη Μαραγκάκη, υποψήφια βουλευτή Ηρακλείου με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές φυσικά. Και χρόνια πολλά για σήμερα, εργατική πρωτομαγιά. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Και καλό μήνα και χρόνια πολλά για την ημέρα. Λοιπόν, κύριε Επιτροπάκη, θέλω να ξεκινήσω με σας και να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο ρεαλιστικό, σύμφωνα και με τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχετε στην κατοχή σας, είναι το σενάριο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία και αν βέβαια ίσως θα πρέπει να ανοίξει ακόμα περισσότερο η συζήτηση γύρω από το κομμάτι των συνεργασιών για το κόμμα σας? Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των συνεργασιών. Αλλά δυστυχώς με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν, η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος για τη σταθερότητα της χώρας. Όταν βρισκόμαστε σε μια φάση, η οποία κόμματα λένε ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός πρώτου κόμματος, επειδή μας θέλει τη Μητσοτάκη, αλλά τον ψηφίσει ο ελληνικός λαός κατά 35-36-37%, αλλά λόγω της απλής αναλογικής δεν θα είναι πρωθυπουργός, τότε δυστυχώς δεν είναι κομματική σκοπιμότητα, ούτε αυτοσκοπός, είναι εθνική αναγκαιότητα. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την άρτη της απλής αναλογικής, έτσι ώστε να υπάρχει μη κυβερνησιμότητα. Ευτυχώς, η Νέα Δημοκρατία επανέφερε την σημερινή αναλογική. Γνωρίζουμε ότι με την απλή αναλογική για να επιτευχθεί αυτοδυναμία χρειάζεται ένα ποσοστό υψηλό, περίπου 46-47% είπε προϋποθέσεις για να υπάρξει αυτοδυναμία στην απλή αναλογική. Και γι' αυτό έχουμε πει ξεκάθαρα ότι εφόσον την πρώτη Κυριακή και θα πάρουμε σαφή εντολή, δεν συνοηθούν τα κόμματα και θα δεχτούν ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος θα είναι και ο πρωθυπουργός, τότε θα πάμε αναγκαστικά σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα είναι το πιθανότερο 2 Ιουλίου. Λέμε το 2 Ιουλίου, διότι θα εξαρτηθεί και από τις διευθυντικές εντολές πώς θα κρατήσει. Μάλιστα. Κυρία Καμπουράκη, να περάσω σε εσάς. Μιλάτε για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Έχετε βάλει στο κάδρο κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΜΕΡΑ25. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και βέβαια σαφείς αποστάσεις έχουν κρατήσει από το πρόγραμμά σας. Τόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα διατηρεί μια αρνητική στάση βέβαια, αλλά και το ΜΕΡΑ25 τώρα τελευταία. Οπότε οδηγούμαστε σε ένα αδιέξοδο. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Υπάρχουν οι απλή αναλογική, και δεσμεύσεις που θα πρέπει να τηρηθούν. Η αναλογική είναι ένα εκλογικό σύστημα δίκαιο, τίμιο, εκτιμά την ψήφο, την κάθε ψήφο του πολίτη. Και επομένως μπορούμε να φτιάξουμε, αρκεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Να φτιάξουμε λοιπόν μια συμμαχική κυβέρνηση, προοδευτική, δημοκρατική, που θα βοηθήσει τον τόπο να ανασάνει και την κοινωνία να ξεφύγει από όλα αυτά τα διέξοδα και τα δεινά που επισόρευσε η πολιτική νεοφιλελεύθερη ακραία πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία κάποιο κόμμα την πρώτη Κυριακή και θα λάβετε και μία διερευνητική εντολή. Οδηγούμαστε σε ένα διέξοδο από τη στιγμή που προγραμματικά και βάσει δηλώσεων μέχρι και σήμερα και με το ΜΕΡΑ 25 αλλά και με το ΠΑΣΟΚ κάπου υπάρχει μία απόκληση. Έχουμε, σας μεταφέρομαι, κοινή γνώμη, έτσι όπως εκφράζεται. Οι πραγματικές δημοσκοπήσεις είναι μέσα στην κοινωνία, πραγματικά. Και οι δημοσκοπήσεις αυτές πάντα δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ 8 με 9 μονάδες πιο κάτω από ό,τι κερδίζει στις εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό είναι ένα δεδομένο που αξίζει να το επισημάνουμε. Λοιπόν,
Πιστεύομαι ότι θα είναι πρωτοκόμμα και ότι θα προωθήσουμε τη συμμαχική κυβέρνηση, την προοδευτική, απευθυνόμενη πρώτα κάνοντας έκκληση και πρόσκληση στο Πασόκ Κινάλ, να προωθήσουμε τη συμμαχική προοδευτική κυβέρνηση και να βγάλουμε τη χώρα από τα διέξοδα και των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, όπως επιδιώκει η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επιδιώκει συνεχής αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτές δημιουργούν την πολιτική αστάθεια στον τόπο. Να πάμε στην κυρία Ελένη Μαραγκάκη. Κυρία Μαραγκάκη, προγραμματικά πού βρίσκεστε πιο κοντά, με την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας ή με την ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ? Προγραμματικά βρισκόμαστε απόλυτα πιο κοντά, μονάχα στον πολίτη, μονάχα σε όλους αυτούς που είναι μέρος των ανισοτήτων που έχουν φέρει οι πολιτικές των τελευταίων ετών. Βρισκόμαστε μονάχα στα προβλήματα πιο κοντά και γι' αυτό είχαμε πολύ σύντομα, πολύ νωρίς το πρόγραμμα των θέσεών μας και γι' αυτό και πολύ νωρίς ξεκαθαρίσαμε ότι αυτές οι θέσεις που θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη και θα διλύσουν προβλήματα και θα αντιμετωπίσουν παθογένειες και νέες προκλήσεις που συσσωρεύονται όταν δεν αντιμετωπίζονται σωστά είναι οι προηγούμενες, με αυτά θα επιδιώξουμε τη συνεργασία, τη συγκυβέρνηση που το θεωρούμε και με βάση τα μοντέλα που έχουν ισχύσει στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη εφικτό, αρκεί όμως να υπάρχει και σύγκληση στις προγραμματικές θέσεις. Γνωρίστε που θα είναι κοντά στον πολίτη. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε, αλλά αυτή τη στιγμή στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων, όπως ας πούμε στην προστασία της πρώτης κατοικίας, όταν δεν συμφωνούμε, αυτή τη στιγμή που είναι κρίσιμη για τόσα νοικοκυριά, για τόσα δάνεια που βρίσκονται σε κόκκινα και έξω από την Ελλάδα, ναι, η διαχείρισή τους και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην προστασία της πρώτης κατοικίας, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε καν για κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Μα εδώ δεν συμφωνείτε και στο όνομα και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού? Φυσικά. Οπότε... γιατί, ναι, αλλά όταν υπάρξει μια σύγκληση και μια συμφωνία στις προγραμματικές θέσεις που θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις, που θα λύσουν προβλήματα. Θα κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι του προσώπου, πιστεύετε? Εμείς κάνουμε πίσω οι ίδιοι. Και το ζητάμε και από τα άλλα κόμματα που θα κληθούν να ερωτηθούν για αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι ικανοί της διακυβέρνησης. Και όταν υπάρξει μια συμφωνία κυριών για τις προγραμματικές θέσεις και το πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη χώρα, να είναι πατριωτικό, να έχει προοπτική και να μην είναι μόνο ελπίδα, μετά το πρόσωπο, όταν είναι κοινής αποδοχής, γιατί δεν θα το προτείνουμε εμείς, θα κληθεί να εκτελέσει αυτό και θα έχει και τρεις δίπλα του να το συντονίζουν, θα έχει τρεις θα το ελέγχουν, επομένως δεν θα είναι κανένας πάνω από τον άλλο. Πάνω από όλο και πάνω από όλους θα είναι οι θέσεις μας, το πρόγραμμα που προτείνουμε για την αντιμετώπιση όσων χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και να έρθει μια νέα αλλαγή στην Ελλάδα, αυτή που ζητάει ο πολίτης και εμείς. Θα πιάσουμε κάποιες θεματικές που αφορούν την Κρήτη. Να προσθέσω λίγο, κύριε Παναγιωτόπουλε, εδώ, ότι τον Πρωθυπουργό της χώρας τον εκλέγει ο λαός. Επομένως, ο λαός είναι κυρίαρχος και η απόφασή του είναι ιερή. Απλά να οδηγηθούμε σε μια κυβερνησία και το θέμα είναι ο Πρωθυπουργός και το πρόσωπο, θα επιμείνετε? Αν συμφωνείτε σε βασικά στοιχεία του προγράμματος. Συμφωνούμε ότι πρέπει να τεθούν προγραμματικές συγκλήσεις. Ωραία. Αυτό είναι το κριτήριο πάνω στο οποίο θα κινηθούμε. Προγραμματικές συγκλήσεις με βασικό σκοπό να ωφελήσουμε την κοινωνία. Μάλιστα, λοιπόν. Γιατί ένα κόμμα πρέπει να είναι ωφέλιμο στην κοινωνία, κύριε, για να επιβιώσει πολιτικά. Τι διακυβεύεται στις προσεχείς εκλογές? Σε κάθε εκλογές και σε εθνικές εκλογές διακυβεύεται ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα αυτή. Σε κάθε εκλογές, σε εθνικές εκλογές, εκλέγουμε κυβέρνηση και εκλέγουμε πρωθυπουργό. Για μένα λοιπόν το διακύβευμα της επόμενης μέρας είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση και αν θα έχουμε ισχυρό πρωθυπουργό. Διότι δεν μπορούμε να πάμε τη χώρα πίσω σε πολλές ακροβασίες του παρελθόντος και με κλειστές τράπεζες και με τρίτα μνημόνια. Οπότε λοιπόν το διακύβευμα των εκλογών θα έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση και εμείς πιστεύουμε θα είναι ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ισχυρό πρωθυπουργό και αυτοδύναμο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έστω και αν χρειαστεί δεύτερη κάλπη εκτός από τις 21 Μαΐου. Αλλά 21 Μαΐου θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα με μεγάλη διαφορά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν θα μπορεί να το αφισβητήσει κανείς και θα υπάρχουν και περιθώρια να υπάρχουν κυβερνήσεις τύπου Βαβέλ. Κυβερνήσεις δηλαδή Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βαρουφάκη. Για να τα πάνε τα όνομά του. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η πλειοψηφία κοινοβουλευτική, και αν βγει κιόλας από εκεί. Όταν λοιπόν ο λαός δώσει ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έχουμε περιθώρια τερατογενέσεων κυβερνητικών. Ιτημένο δηλαδή, απλά λόγια. Μάλιστα. Συνεργαστήκατε όμως
κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου συνεργαστήκατε. Ναι, εμείς είπαμε εξ αρχής ότι είμαστε εναντίον των συνεργασιών. Με το αλλά... ΣΥΡΙΖΑ κλείνετε την πόρτα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα. Μας χωρίζει άβυσος. Άβυσος σε επίπεδο. Με το Πασόκ τι σας χωρίζει. Το Πασόκ καταρχήν, εμείς δεν είμαστε εναντίον των συνεργασιών γενικότερα. Και αν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα προηγούμενα χρόνια είχε πολλά άτομα από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, δημοκρατικό, να λέει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός, ο αρχηγός του κόμματος, του πρώτου κόμματος που εκλέχθηκε από τον ελληνικό λαό. Αυτό το λέει το Πασόκ. Το Πασόκ, αυτό το λέμε. Αυτό θα πρέπει λίγο να αλλάξει, να το ξανασκεφτεί το Πασόκ, διότι να ξέρετε, πολλοί άνθρωποι σήμερα μου λένε εμένα, θέλω να ψήσω Πασόκ, αλλά δεν θέλω ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι ψήφο Πασόκ και μου βγει ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα ψήφο κατευθείαν Νέα Δημοκρατία. Αυτό σου σκεφτεί το Πασόκ και γιατί δημοσκοπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα πέφτει. Είναι από του κυρίου λόγου αυτού. Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ να προσθέσω εδώ. Κύριε Καμπουράκη, σε εσά αρχόμουν. Ναι, ναι, ναι. Για την αυτοδυναμία θα ήθελα να πω. Αυτοδυναμία, γιατί διακυβεύεται στις εκλογές. Να πω ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οδήγησε τη χώρα σε πλήρες αδιέξοδο μέσα από την αλαζονία, το επιτελικό αυταρχικό κράτος, το οποίο δεν μπόρεσε να δώσει διέξοδο σε τόσα προβλήματα, σε τόσες κρίσεις. Αντίθετα, ενέτεινε, επαύξησε τις κρίσεις. Όπως? Όπως την εσχροκέρδεια την οποία επέβαλε σε όλα τα πεδία, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις και οι ανατιμήσεις να είναι καθημερινές, να μην αντέχει ο κόσμος. Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Όλο αυτό το κομμάτι των ανατιμήσεων. Κατά ένα πολύ μικρό μέρος. Κατά ένα μεγάλο μέρος είναι το πρόβλημα της ασχροκέρδειας που έχει την υπογραφή και την σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Της αυτοδύναμης κυβέρνησης που λειτουργήσε αλαζονικά εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. 20 λεπτά μόνο. Ο πληθωρισμός είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό. Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη λόγω της ενεργειακής κρίσης και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει μέτρα έτσι ώστε να ενισχύσει τα νοικοκυριά με διάφορους τρόπους. Αλλά και πάλι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, είναι μικρότερος από το μέσο ευρωπαϊκό, με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία. Ναι, αλλά να συνυπολογίσουμε βέβαια και την οικονομική κρίση που προηγήθηκε την περασμένη δεκαετία και την κατάσταση των μικρομεσαίων νοικοκυριών. Πώς μπορούμε να συγκριθούμε με ένα νοικοκυριό της Γερμανίας, για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς επιμένουμε ότι πρέπει η χώρα να μπει σε μια διαδικασία, να μην αναγκαστεί ξανά να μπει σε νέο μνημόνιο και σε νέες πολιτικές οικονομικές ακροβασίες. Κυρία Μαραγκάκη. Θέλω να συμπληρώσω μονάχα, επειδή έγινε αναφορά στον πληθωρισμό, θα αξίζει να αναφέρεται ότι αυτός ο υψηλός πληθωρισμός έχει και μια πολύ μεγάλη συνέπεια στο πλεονέσμα που αναφέρεται. Ότι προκύπτει δηλαδή και εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού. Ωστόσο, να ξαναγυρίσουμε στην ερώτηση σε μένα για το τι διακυβεύεται. Ναι. Και για τι μας πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο την επόμενη εβδομάδα. Για μας το διακύβευμα δεν αφορά κανενός την καρέκλα. Αφορά τη χώρα, ξεκάθαρα. Έχουμε να κάνουμε με τη χώρα που πρέπει να ξαναγίνει, να τα ανακλά τη δικαιοσύνη, την ισότητα και όλες αυτές τις αξίες οι οποίες έχουν τυγεί πολύ έντονα σύμφωνα και με τις εκθέσεις και με τις αναφορές όχι έξω και από την Ελλάδα και πιο πρόσφατα από επιτροπή που επισκέφθηκε την Ελλάδα και δεν βρήκε ανταπόκριση. Θέλουμε την χώρα που θα είναι όχι φιλόξενη στους νέους αλλά θα είναι η εστία των νέων που θα χτίσουν τη δική τους εστία και το μέλλον τους. Θέλουμε τη χώρα που θα εγγυάται την πρόοδο με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια, μέσα από την εργασία, μέσα από την ψυχαγωγία, μέσα από τον τρόπο ζωής του πολίτη που δεν είναι απλά Έλληνας πολίτης, είναι Ευρωπαίος πολίτης και σήμερα έχουμε επίτροπο για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής και αυτό δεν αντανακλάται καθόλου στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία τα τελευταία της Ελστάτ και του Ευρωβαρόμετρου για όλα τα επίπεδα. Την επομένη των εκλογών, κύριε Επιτροπάκη, σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πού θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα από τη νέα κυβέρνηση στο κομμάτι και στο μέτωπο της αναπτυξιακής τροχιάς, των υποδομών. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε... Μην μας πείτε τι έχει γίνει. Θα ξεκαθαρίσουμε στην Κρήτη καταρχήν τι θεωρούμε σημαντικό. Θεωρούμε τον τουρισμό, συμφωνούμε όλοι νομίζω, τον τουρισμό. Θεωρούμε τον πρωτογενή τομέα, συμφωνούμε νομίζω όλοι. Συμφωνούμε στις υποδομές. Συμφωνούμε όλοι. Σε αυτό το τομέα πρέπει να είναι. Και την υγεία βάλτε όμως. Και την υγεία την έβαζα αμέσως μετά. Και την έχω σημειώσει κιόλας. Τι να κάνουμε τους τουρίστες, αν δεν έχουμε ανοιχτά νοσοκομεία και λοιπόν, στελεχωμένα νοσοκομεία, θα πω εγώ. Θα απαντήσω άλλο. Επειδή άλλα, γνωρίζω λοιπόν την ευαισθησία σας, γι' αυτό το αναφέρω. Εγώ θα ξέρω τότε ότι στην υγεία είναι το δυνατό μου χαρτί. Ούτως ή άλλως, γιατί είμαι και καλός γνώστης. Έχουμε λοιπόν βασικούς πυλώνες. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη ποιότητα τουρισμού. Θέλουμε. Πώς θα την πετύχουμε αυτή,
με ένα καλύτερο αεροδρόμιο που έχει ήδη ολοκληρωθεί το 20%. Το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου έχει ολοκληρωθεί κατά 20% και εκτιμάται ότι το 2027 θα είναι το πρώτο αεροπλάνο το οποίο θα προσγειωθεί. Ένα έργο που φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην προηγούμενη εκπομπή που είχα έρθει εδώ, είχα πει το εξής με απόλυτη ειλικρίνεια, θα το ξαναπώ σε όλες τις εκπομπές που πηγαίνω. Στην πολιτική πολλές φορές άλλος μελετάει, άλλος υλοποιεί και άλλος κόβει την κορδέλα. Αυτό δεν είναι ούτε υποτιμητικό, ούτε είναι, και δεν είναι και καθόλου εγωιστικό. Και δεν είναι και κακό να συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Εμείς θέλουμε. Όμως επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη, επί Νέας Δημοκρατίας, το έργο προχωράει. Και χαιρόμαστε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Και να προχωρήσει όλα τα έργα. Θέλουμε λοιπόν καλύτερο αεροδρόμιο. Θέλουμε, θα το έχουμε. Θέλουμε καλύτερο ΒΟΑΚ για να έχουμε ασφάλεια και για τον τουρισμό και για τους πολίτες και για τους κατοίκους της Κρήτης. Θα τον έχουμε. Θέλουμε μικρότερα έργα. Θα την έχουμε. Έχουμε κάνει τη διασύνδεση του καλωδίου, την ενεργειακή διασύνδεση, την έχουμε. Και πολλά άλλα έργα που έχουν γίνει στην Κρήτη, τα οποία θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βοήθεια για να υπάρξει ένα τέτοιο. Οπότε, την επομένη των εκλογών, νέα κυβέρνηση θέτει προτεραιότητα την επομένη. Τουρισμό, πρωτογενή τομέα και φυσικά υποδομές. Και η υγεία, όπως είπατε προηγουμένως, σας πω το εξής. Στην υγεία, από το 2019 μέχρι το 2023, είχαμε αύξηση του απόλυτου αριθμού σε προσωπικό. Αύξηση. Όποτε το λέω αυτό, την προσφέρα προηγούμενο πάνελ που μίλησα, μία συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφος γιατρός, είπε το εξής: ναι, αλλά με επικουρικό προσωπικό. Συμφωνούμε. Ναι, με επικουρικό προσωπικό. Τώρα θα έρθει το μόνιμο. Το επικουρικό γιατί έγινε? Γιατί αναγκαστικά λόγω της πανδημίας έπρεπε να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Αν περιμέναμε να διορίσουμε κόσμο μέσω ΑΣΕΠ και μέσω διαδικασίας που αργεί, τότε θα είχαμε προσωπικό να δουλέψει. Οπότε δουλέψαμε με το επικουρικό προσωπικό, που μια διαδικασία πιο γρήγορη. Και δεν διαμαρτύρησε κανείς. Μα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης δεν υπήρχαν μόνιμες τοποθετήσεις γιατρών και νοσηλευτών. Δηλαδή η κατάσταση δεν είναι 2 ετών, είναι 12 ετών. Εμείς, φανταστείτε πόσο έχει διωγγωθεί το δεν πρόβλημα. Δεν κατηγορήσαμε κανένα. Απλά είπαμε πώς είναι τα απόλυτα νούμερα. Έχει ενισχυθεί η υγεία. Έχει ενισχυθεί σε απόλυτα νούμερα. Κυρία Καμπουράκη, έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος τα τελευταία 4 χρόνια ή κυριαρχεί έτσι μια λογική και μια επιχειρηματολογία καταστροφολογίας? Έχει γίνει κάτι θετικό σε επίπεδο Κρήτης τα τελευταία 4 χρόνια? Λοιπόν, σχετικά ξεκινώντας με το αεροδρόμιο Καστελίου. Ξεκίνησαν τα. Ξέρετε ότι βάλαμε τη σφραγίδα, ξέρετε. Είναι πόσα θετικό πράγματα. Ότι η Νέα Δημοκρατία το προχώρησε, το προχώρησε και που έφτασε. Πολύ λίγο. 20%. Έπρεπε να έχει προχωρήσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Δεύτερον, ο ΒΟΑΚ. Στο μηδέν. Κανένα βήμα. 4 χρόνια χαμένα. 3 χρόνια, να πω εγώ, χαμένα. Έπρεπε το 2023 ο ΒΟΑΚ, ένα πολύ σημαντικό έργο αναπτυξιακό και για την ασφάλεια των πολιτών, έπρεπε να έχει τελειώσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε εμείς ορίσει. Τελικά, η Νέα Δημοκρατία, ενώ έλεγε ότι θα φτιάξει άλλο σχέδιο κλπ., επανήλθε μετά από 3 χρόνια στο δικό μας σχέδιο, το οποίο θα υλοποιήσει, υποτίθεται, και με τι κόστος όμως? Διόδια, ένα. Και δύο, αυξημένο κόστος. Επομένως, εδώ είναι ο κριτικός λαός, είναι ο μεγάλος χαμένος με το ΒΟΑΚ. Διότι γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, το πληρώνει η Κρήτη φόρο αίματος βαρύ. Τρίτον, υγεία. Τα νοσοκομεία έχουν ήδη καταρρεύσει. Την επομένη των εκλογών σε επίπεδο βόρειο δικού άξονα Κρήτη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ να δεχτεί κυβέρνηση, τι θα πράξει? Από τη στιγμή που τρέχει μια φιλοσοφία και ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνει διόδια. Και που ήταν και πριν, δεσίτ. Εμείς είμαστε κατά των διόδιων. Εμείς προωθήσαμε το έργο χωρίς διόδια. Αυτό θα υλοποιήσουμε. Χωρίς διόδια. Και θα τρέξουμε το έργο για να τελειώσει το συντομότερο. Διότι το οφείλουμε στον κρητικό λαό. Τρίτον, λοιπόν, τα νοσοκομεία είναι ήδη σε κατάσταση κατάρρευσης. Υποδομές, κλείνουν νοσοκομεία, κλείνουν κλινικές, τμήματα. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, αλλά οι πολίτες πώς να το αντέξουν αυτό? Και επί ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση στα νοσοκομεία δεν ήταν ιδανική. Ενισχύσαμε τα νοσοκομεία και γι' αυτό άντεξαν στην πανδημική κρίση
και σε όλη αυτή την εγκατάλειψη που υπέστησαν από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, να βάλουμε και την κυρία Μαραγκάκη. Κυρία Μαραγκάκη, στο κομμάτι της Κρήτης, της ανάπτυξης των υποδομών, η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ τι περιλαμβάνει? Εμείς θέλουμε και είναι στόχος η νησιωτικότητα να διατρέχει οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης για το νησί. Και όσον αφορά τον τουρισμό που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κύριος Επιτροπάκης, θέλουμε στον τουρισμό να είναι συμμέτοχος σε αυτό που δημιουργείται και προσφέρεται εκ μέρους της χώρας μας και αντανακλά και τους ίδιους τους πολίτες της και την ταυτότητά της, να είναι συμμέτοχος και ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος και ο κάθε πολίτης. Θέλουμε ο εργαζόμενος στον τουρισμό να είναι εξειδικευμένος, να είναι καταρτισμένος, να εργάζεται σε συνθήκες ποιότητας, γιατί αυτό είναι μέρος του τουριστικού μας προϊόντος. Θέλουμε στον τουρισμό ο πολιτισμός να έχει μια εξέχουσα θέση και στην ανάπτυξη. Απλά τα πάντα συνδέονται με τον τουρισμό, αλλά και τα όλα είναι από μόνα τους ένα διαφορετικό πεδίο. Επομένως, στον πολιτισμό η χειροτεχνία, η αναγνώριση, η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των προϊόντων που ακόμα δεν έχει γίνει. Θέλουμε να υπάρξουν τέτοιες παρεμβάσεις που το νησί μας θα συμμετέχουν όλοι στην ανάπτυξή του και η γαλάζια ανάπτυξη θα είναι κάτι στον οποίο θα συμμετέχουν επίσης όλοι. Πραγματοποιήσαμε ένα ρεπορτάζ πριν από περίπου 25 μέρες εδώ στην Κρήτη σήμερα και ρωτήσαμε τους κριτικούς είναι αυτό το οποίο επιθυμούν οι υποψήφοι βουλευτές να προτάξουν κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Κύριε Επιτροπάκη, αυτό το οποίο τόνισαν οι περισσότεροι και μας έχουν ζητήσει μέσα από μηνύματα να θέτουμε αυτό το ερώτημα εδώ στους φιλοξενούμενους, είναι το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, αλλά να εστιάσουμε στην οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε επίπεδο Κρήτης. Καλός ο ΒΟΑΚ. Καλό το ένα σύγχρονο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ωστόσο, αρκεί μόνο αυτό? Λοιπόν, μήπως έχουμε αφήσει λίγο την όλη κατάσταση στην τύχη της? Μιλάμε τώρα για την εκπαίδευση και για τη φιλοσοφία του κόσμου και όχι για πολλές παρεμβάσεις. Θα σου πω το εξής. Γιατί δεν είναι μια πολιτική παρέμβαση να θεσπιστεί ένα μάθημα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας? Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, πάντα όταν πηγαίνω σε κάποιες εκδηλώσεις τα λοιπά, αυτό που λέω είναι πάντοτε η πρόληψη και η ενημέρωση. Το να μάθει ο άλλος. Όπως είμαι δραματολόγος και λέω να μάθει άλλο να προσέχει τον ήλιο για να μην πάθει καρκίνο του δέρματος, το ίδιο λέω παντού. Δηλαδή σημαντικό η τροχέα να κάνει μαθήματα στα σχολεία. Εγώ που είμαι 48 χρόνια μπορώ να μάθω να βατίζω ζωάνια, δεν έχω μάθει ακόμα. Γιατί η τροχέα όμως που θα έχει πρέπει, να κάνει λοιπόν, να γίνει με το πόσο δραστήριος είναι ένας διοικητής και όχι το ίδιο το κράτος? Συμφωνούμε απόλυτα και συμφωνώ σε αυτό απόλυτα. Θα συμφωνήσουμε με τους τηλεθεατές σας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα γίνει σε κεντρικό κράτος. Να μάθουμε να περάσουμε στην εκπαίδευση όλα αυτά τα βασικά θέματα. Όπως τα παιδιά στον νηπιαγωγείο έχουν μάθει την ανακύκλωση και δεν έχουμε μάθει εμείς. Και το παιδί ξέρει να μοιρά τα σκουπίδια σε χωριστά κουτιά. Έτσι ακριβώς, όπως το παιδί ξέρει να το πει στο αυτοκίνητο, βάζει τη ζώνη, ενώ ο μεγαλύτερος, 50χρονος, δεν τη βάζει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λένε οι τηλεθεατές σας και θα πρέπει να περάσει σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, σε όλους τους τομείς, να περάσει στην εκπαίδευσή μας πλέον η σωστή συμπεριφορά. Δηλαδή, από τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία, η σωστή οδική συμπεριφορά. Από τα σχολεία, την νηπιαγωγεία, η πρόληψη υγείας. Από τα σχολεία, από την νηπιαγωγεία, η ανακύκλωση. Όταν θα μάθω, περάσουμε στην εκπαίδευση όλα αυτά, όλα είναι θέμα παιδείας, όπως λέω εγώ. Όταν περάσουμε στην εκπαίδευση, τότε πραγματικά θα γίνουμε και καλύτερη κοινωνία. Μάλιστα. Κυρία Καμπουράκη. Κυρία Καμπουράκη. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να μπει ειδικό μάθημα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και επίσης, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονιών στην οικογένεια. Επομένως, οι σχολές γονέων που θα συνδεθούν με την οδική παιδεία που θα μεταφέρουμε και θα καλλιεργούμε στη νέα γενιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης και ο Δήμος, η ΟΤΑ μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι φορείς λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, και δυστυχώς θρυνούμε πάρα πολλά θύματα και πρέπει άμεσα εμείς ως κυβέρνηση θα προωθήσουμε στον χώρο της παιδείας και στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία θα προωθήσουμε σημαντικές λύσεις. Κυρία Μαραγκάκη. Πάντα η πρόληψη σε όλα τα παιδεία είναι σημαντική και το ΠΑΣΟΚ στον τομέα της πρόληψης δίνει ιδιαίτερη σημασία και στην οδική συμπεριφορά και στη διατροφή σε όλα τα ζητήματα. Συμφωνούμε. Κυρία Μαραγκάκη, στόχος του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Κρήτη, σε επίπεδο Ηρακλείου, ποιος είναι? Να ανακτήσει την αυξημένη δυναμική του παρελθόντος.
το νησί. Είχε χαρακτηριστεί ως κάστρο του Πασόκ, βέβαια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Πέρασε μια δύσκολη περίοδος. Εκλογές 2023, ποιος ο στόχος, ο ρεαλιστικός στόχος? Ο ρεαλιστικός στόχος είναι, καταρχήν, να αποδείξει ο λαός όλα αυτά που έχει συνειδητοποιήσει και την διαφορά στο παράδειγμα διακυβέρνηση της χώρας, την απόσταση από το κοινωνικό κράτος, την απόσταση από τις πολιτικές που φέρνουν ή κατοχυρώνουν την ισότητα, τη δικαιοσύνη, και εφόσον αυτό ο πολίτης να το συνειδητοποιήσει, αυτό είναι για μας στόχος, να εξετάσει το ΠΑΣΟΚ τη νέα εμβληματική αλλαγή από τον πρόεδρο μέχρι όλους τους υποψήφους στα ψηφοδέλτιά μας, να ξανασυζητήσει με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι κίνημα και θα παραμείνει για πάντα κίνημα, και χαιρόμαστε που κάθε μέρα συζητάμε με τους πολίτες όχι μόνο αυτά που τους απασχολούν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά κυρίως τις ιδέες και τις προτάσεις τους, γιατί αυτές άνδρωσαν το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, το μεγάλωσαν, για να μην χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Επομένως, είμαστε βέβαιοι ότι το ποσό θα είναι πολύ αυξημένο. Δεν θα μπω σε νούμερα. Είναι σίγουρα διψήφιο, αλλά δεν θα μπω σε νούμερα για τον νομό του Ηρακλείου, ούτε για τη χώρα. Το βλέπουμε καθημερινά, ότι ο πολίτης συνειδητοποιεί αυτή τη νέα αλλαγή που χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία, και θα εμπιστευτεί ξανά το κίνημα αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Και τις προτάσεις του. Γιατί κάποιος να στηρίξει την Ελένη Μαραγκάκη? Η Ελένη Μαραγκάκη, για όσους δεν την γνωρίζουν και μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για αυτήν, είμαι ένας άνθρωπος που από πολύ νωρίς συνειδητά επέλεγα να είμαι όχι απλά ενεργό μέλος της κοινωνίας, αλλά σε δράση, κυρίως στον δρόμο, με πολίτες, με συλλογικότητες, από τους πολιτιστικούς που ονομάζω κυρίως κοινωνικούς συλλόγους, που ασχολούνται και με τα πολιτιστικά και με τα αθλητικά και με τα πάντα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία θεωρώ ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη και για τον ενεργό πολίτη, για να γίνει και πιο ενεργός στην πολιτική, είναι εμφανής η παρουσία μου. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Κρήτη στην Ελλάδα, αλλά με την Κρήτη στον κόσμο και στην Ευρώπη, μέσα από τα διακρατικά προγράμματα. Επομένως, αυτό θα συνεχίσω να κάνω με υπευθυνότητα, με συνέπεια και με πάρα πολύ δουλειά. Γιατί οι προτεραιότητες την επόμενη μέρα είναι όλα. Καλή επιτυχία, κυρία Μαραγκάκη. Κυρία Καμπουράκη, ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ηρακλείου, και βέβαια να το πάμε και στο προσωπικό, όπως έκανα με την κυρία Μαραγκάκη, γιατί κάποιος να στηρίξει τη Χρυσάνθη Καμπουράκη. Εγώ προσωπικά, ο βασικός λόγος συμμετοχής μου στα κοινά είναι να είμαι δίπλα στον κόσμο, να ακούω τη φωνή του, τα προβλήματά του, να προχωράμε μαζί, να διεκδικούμε και να κερδίζουμε μάχες. Για το ΣΥΡΙΖΑ, η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κρισιμότερη. Πραγματικά, 21 του Μάη, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε την πολιτική αλλαγή, την δυνατότητα δημιουργίας μιας προοδευτικής κυβέρνησης και τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ρεαλιστικού, κοστολογημένου, λεπτομερούς, αναλυτικού προγράμματος, πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Πραγματικά, το κόμμα αντιπολίτευσης έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε όλα τα πεδία, άρσης των αδιεξόδων και των δεινών. Μάλιστα. Που έχουν επισορευθεί στις πλάτες του. Μάλιστα. Λαού. Κύριε Πιτροπάκη, να κλείσω με εσάς. Ο στόχος της Δημοκρατίας στο Ηράκλειο είναι να είναι πρώτη δύναμη. Είναι στόχο να είναι πρώτη δύναμη σε όλη την Κρήτη και να είναι πρώτη δύναμη στο Ηράκλειο. Για πρώτη φορά να είναι σε όλη την Κρήτη. Θέλουμε ένα στόχος απόλυτα ρεαλιστικός και εφικτός, και θα συμβεί, πιστεύω, απόλυτα στις 21 Μαΐου. Θα είναι ψηλά και το Ηράκλειο και η Κρήτη. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, για να σώσουμε τα κοινά, δεν ξεκινάει σήμερα. Είμαι 12 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω διατελέσει πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμαρχου Αναστρωσίων. Ερετώ εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Σε εθελοντικές δράσεις, ενεργό μέλος σε διάφορες διαδικασίες και δομές, και ένας άνθρωπος ο οποίος ζω και εργάζομαι στο Ηράκλειο και με γνωρίζει ο κόσμος. Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω. Και δουλειά έχω και οικογένεια έχω, και δεν ζητάω από την πολιτική κάτι για να κερδίσω, απλά να συνεισφέρω. Ο στόχος μου είναι προσφορά προς την κοινωνία του Ηρακλείου. Κύριε Πιτροπάκη, κυρία Καμπουράκη, κυρία Μαραγκάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Να είστε καλά.